μέσα σε όλα τα δυτικού τύπου προπαγανδιστικά, ο τέος υποδιοικητής των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, στρατηγός ενόπλων δυνάμεων Ουκρανίας, Σερφή Κρυβόνος, που είδατε, στον αέρα του καναλιού Ουκρ TV αποκάλυψε το σενάριο της Ένωσης της Ουκρανίας στη Ρωσία. Είναι ο κύριος που βλέπετε. 5-7 αεροδρόμια σε ακτίνα μικρότερη των 50 χιλιόμετρων από το Κίεβο και δύο αεροδρόμια μέσα στην πόλη, εννοεί στο εργοστάσιο Ατόνοφ και στο αεροδρόμιο Σχούλιανι, θα επιτρέψουν στους Ρώσους να πραγματοποιήσουν αεροπορική επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο κλιμάκι ολικοπτέρων είναι ικανό, παρακάμπτοντας τη ζώνη αναγνώρισης του συστήματος Αεράμινα του Κιέβου, σε χαμηλά υψόμετρα, να ξεφύγει από τα μαχητικά της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και να ελέγξει τους διαδρόμους. Στο δεύτερο στάδιο, στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη θα προσγειωθούν στα αεροδρόμια σύμφωνα με τον Κρυβόνος όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα. Τους τελευταίους μήνες τα δυτικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν όλο και περισσότερο τις προετοιμασίες της Μόσχας για μια εισβολή στην Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία έχει επανειλημμένα διαψεύσει όμως αυτούς τους χειρισμούς και ο Πούτιν και παλαιότερα συχνότερα τόνιζε πως δεν χύνει ίδιο Έμα, αίμα, αίμα, σλαβικό. Αυτό πιστεύω για αυτές τις μέρες κι εγώ. Τι θα γίνει όμως, εάν πράγματι μέσα στις ρωσόφωνες περιοχές χτυπήσουν, τότε θα αντιδράσει όπως και στο παρελθόν. Θα το πούμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Νιακριμένες ειδήσει, έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε τα βίντεο που σας άρεσαν. Η αλήθεια πάση της Εδώ.